Λοιπόν, πάμε τώρα στην Μπέλα. Θα μιλήσουμε και θα δούμε τον συνάδελφο τον Δημήτρη Τζουφλίδη μέσω Skype για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία τελετές βοντούσους προμάχους. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια να θέσουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Αλλά συγκλονίζουμε αυτό που είναι λίγο πιο πιασάρικο, έτσι να το πω. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Εύη. Πραγματικά κι εμείς θα λέγαμε ότι μας παραξένευσε πάρα πολύ η είδηση που είδαμε σε ένα τοπικό ιστολόγιο, στα προμαχιώτικα νέα. Και στο οποίο βέβαια αναφέρεται σε κάποια παράξενα σημάδια, θα λέγαμε, τα οποία εντοπίστηκαν στα κημητήρια των προμάχων και πιο συγκεκριμένα αναφέρονται σε τελετές μαύρης μαγείας και βουντού, θα λέγαμε. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το ίδιο το ιστολόγιο, θεωρώντας ότι θα βρουν λύσεις σε κάποια προβλήματα ίσως υγείας ή αισθηματικά οικονομικά που έχουμε, τοποθετούν σε διάφορους φρέσκους τάφους, όχι αυτά δηλαδή που είναι τα μαρμάρινα, θα λέγαμε, αυτά που έχουν ταφεί πρόσφατα νεκροί, διάφορα αντικείμενα όπως ζάχαρη, αλάτι, κάποια λέει βρώμικα εσώρουχα, εντόστια ζώων και κομμάτια από κότες και διάφορα άλλα, με αποτέλεσμα λέει αυτόν τον τρόπο να προκαλούν τρόμο στους συγγενείς των νεκρών που πάνε να ανάψουν κάποιο κερί και θέλουν να απενθήσουν για το χαμό του φιλικού τους προσώπου. Μάλιστα, λέει, κάποιοι, λέει, πιο μακάβροι ακόμα, κλέβουν, λέει, τις εικόνες των νεκρών, ενώ κάποιοι άλλοι, λέει, φτάνουν σε σημείο να ραντίζουν τα μάρμαρα των τάφων με αίματα. Βέβαια, αυτό είναι πάντα σύμφωνα με το τοπικό ιστολόγιο, που ξέρει, ευνοείται και καλύτερα την ειδησιογραφία εκεί πέρα. Και βέβαια, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάνουν και μια αναφορά για το συγκεκριμένο το ιστολόγιο, ότι υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες δηλαδή του προμαχιώτικα νέα, ότι κάποια κρυφή κάμερα έχει καταγράψει υπόπτους που ενεργούν κυρίως τις μεσονύκτιες ώρες και πηγαίνουν στους χώρους εκεί προκειμένου, κατά την άποψη, κατά το σκεπτικό το δικό τους, το τρελό σκεπτικό θα λέγαμε εμείς, να κάνουν τις τελετές τις οποίες θέλουν. Δεν έχω τι να πω. Θα λέγαμε οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να τις αναλάβει η ψυχιατρική επιστήμη. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Αλλά πραγματικά, αν αυτά ισχύουν όλα που αναφέρουν, είναι πραγματικά, θα λέγαμε, άσχημο για τους συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι πάνε να απενθήσουν για τους νεκρούς. Μέχρι στιγμής, Δημήτρη, πάντως δεν έχουμε εικόνες, φωτογραφίες, κάτι από όλο αυτό που μας περιγράφεις. Όχι, όχι. Το ιστολόγιο δεν έχει δημοσιεύσει τίποτα σε φωτογραφίες, αν και από ότι σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία μας λένε ότι υπάρχει μια κρυφή κάμερα η οποία κατέγραψε κάποιες κινήσεις. Τώρα μένει να δούμε τις επόμενες μέρες εάν θα ανεβάσουν υλικό. Και βέβαια δεν ξέρουμε κιόλας, θα μπορέσουμε να το προβάλλουμε κι εμείς. Μάλιστα. Δημήτρη, έχουμε όμως και κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Έτσι, δεν είναι. Από το αστυνομικό δελτίο, ναι, συνελήφθη χθες στις 15 του μηνός, δηλαδή το μεσημέρι, στα Γενιτσά, από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Γενιτσών, ένας 49χρονος, θα λέγαμε, καθώς σε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε το τμήμα τροχέας Γενιτσών, επέδειξε παραποιημένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Είναι πραγματικά, θα λέγαμε, είναι και μια είδηση, και αυτή η είδηση θα λέγαμε ότι είναι παράξενη, γιατί δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο. Και ως γνωστό να αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι λόγω ενδεχομένως της φτώχειας, της ανέχειας, να πω εγώ, να το ρίξω σε αυτό, να πω ότι είναι κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν μας έχει τύχει ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά ο άνθρωπος αυτός στον έλεγχο έδειξε ένα παραποιημένο ασφαλιστήριο, το τμήμα τροχέας το αντιλήφθηκε αμέσως και συνελήφθη. Η επόμενη είδηση, θα λέγαμε, και θα κλείσουμε με αυτή, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο βέβαια. Ναι, βεβαίως. Είναι μια ανακοίνωση την οποία έχει κάνει το τμήμα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και ανακοινώνεται ότι κατά το διάστημα και σε βάθος χρόνου περίπου 10 ημερών, αναλόγως βέβαια και αν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν εναέριες ρήψεις δολωμάτων στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης και αντιμετώπισης της λύσας, η οποία εφαρμόζεται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και σε άλλες περιοχές. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελε η διεύθυνση την προσοχή των πολιτών να μην αγγίξουν, να μην συλλέξουν και να μην μεταφέρουν τα παραπάνω δολώματα, εάν τα συναντήσουν κάπου σε κάποιο χώρο έξω ή αν εκ παραδρομής ρηχθούν σε κάποια κατοικημένη περιοχή.
Είναι εννοείται ότι αυτά είναι πολύ ισχυρά δηλητήρια και θα πρέπει να μην έρθουν καν σε επαφή οι πολίτες. Και βέβαια όταν αναφερόμαστε στους πολίτες ίσως και στους κυνηγούς ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση την προσοχή των κατοίκων ή και των επισκεπτών ενδεχομένως περιφερειακής ενότητας Πέλλας αν συναντήσουν τέτοια δολώματα. Ακριβώς, γιατί είναι και, είχαμε και τις προηγούμενες χρονιές αρκετά κρούσματα λύσας, Δημήτρη, και στην δική σας περιοχή. Ναι, και στη δική μας περιοχή, στον Ορεινό όμως κυρίως υπήρξαν από αλεπούδες και τα οποία μάλιστα είχαν... όχι θα πιστοποιηθεί θα λέγαμε, αλλά είχαν σταλθεί στα αρμόδια, στα ανάλογα εργαστήρια και είχαν μάλιστα πει ότι όντως ήταν συμπτώματα λύσας. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να μην έχουμε επανάληψη του πρώτου θέματος που μας είπες με τις τελευταίες βουντού και μαύρης μαγείας και δεν σημασεύεται. Εύχομαι και εγώ να μην έχουμε γιατί, εντάξει. Τα υπόλοιπα θα έχουν να κάνουν, πιστεύω, οι επόμενες επαφές μας θα έχουν να κάνουν πιο πολύ με τις εκλογές και όχι με τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα, μια που είπες εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται με το προεκλογικό κλίμα, γιατί ξέρεις. Έχεις πιάσει λέξη κλειδί. Είπες τη λέξη κλειδί, βέβαια. Έχεις πιάσει το ευαίσθητο στο σημείο μου τώρα. Το προεκλογικό θα λέγαμε ότι προχωράει καλά. Να αναφέρουμε, σύμφωνα με τις αναφορές τις οποίες έχουμε από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, η οποία αυτή θα πραγματοποιήσει τις εκλογές, θα λέγαμε. 8 συνδυασμοί μέχρι στιγμής έχουν φέρει τα ψηφοδέλτιά τους. Μάλιστα, στον έναν συνδυασμό μας αναφέρθηκε ότι υπήρξε και πρόβλημα, μάλλον και θα αναγκαστούν να τα πάρουν πίσω. Είχα μια τέτοια πληροφόρηση για ένα τέτοιο πρόβλημα που ανέκυψε. Οι υπόλοιποι υποψήφοι οργώνουν από άκρης άκρη, θα λέγαμε, την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, προκειμένου να κάνουν τον αγώνα τους. Βέβαια, μας αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο και εμείς το αναφέρουμε ότι με κάποια, γιατί είναι και έχει να κάνει με τις ημέρες, ότι προχθές ήταν στην πόλη, στην περιοχή εδώ πέρα του πρώην Δήμου της Κρύας Βρύσης, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, ως γνωστόν πολιτεύεται στην Κοζάνη, παρ' όλα αυτά έκανε την εμφάνισή της προχθές και μοίραζε έντυπο υλικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα είναι και το πρόσωπο της ημέρας. Ναι, σήμερα είναι Δημήτρη. Το πρόσωπο της ημέρας. Με την κακή έννοια θα λέγαμε, αν και η ίδια της βέβαια ισχυρίζεται ότι αυτά που λέει ισχύουν. Τώρα δεν ξέρω και εγώ τι να σας πω. Να μας πει τον τρόπο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια. Πραγματικά, ναι. Το κλίμα όμως θα έλεγα ότι, να ξέρετε σε αυτό το σημείο, ότι πάλι είναι παγωμένο θα λέγαμε, ότι δεν υπάρχει αυτή η ζέση που υπήρχε. Δημήτρη, ότι μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι την επόμενη Παρασκευή, πιστεύεις ότι θα υπάρξει έτσι μια πιο ζωντάνια, να το πω έτσι, ότι γιατί συζητούσαμε προχθές και λέγαμε ότι οι εκλογές είναι διαφορετικές γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά και δεν μιλά. Και αυτό μάλλον συνεχίζει όσο πλησιάζουν οι μέρες. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι είναι και μάλιστα θα λέγαμε ότι πήραμε τον ευρωπαϊκό και σε αυτό το σημείο πήραμε τον ευρωπαϊκό τρόπο των εκλογών θα λέγαμε. Ακόμα και δεν υπάρχουν και αυτές οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, οι μεγάλες, οι ανοιχτές που υπήρχαν θα λέγαμε. Θα λέγαμε ότι ο κόσμος πάλι δεν τον ενδιαφέρουν οι εκλογές. Κοιτάει την καθημερινότητά του, καλώς ή κακώς κοιτάει την καθημερινότητά του. Το τι θα επιλέξει και ποιους θα θεωρήσει ότι θα είναι οι καλύτεροι οι οποίοι θα διαχειριστούν την καθημερινότητά του, πιστεύω ότι θα το δούμε στις 25 του μηνός, όταν θα κλείσουν οι κάλπες και εκεί θα φανεί πλέον ποιοι υποστηρίζουν, ποιοι θέλουν να διαχειριστούν την καθημερινότητά του. Δεν υπάρχει. Και το καταλαβαίνουν και οι πολιτικοί οι ίδιοι, γι' αυτό και δεν κάνουν πλέον, πιστεύω, αυτές τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εάν θα δείτε ποιος δεν θυμάται τις μεγάλες συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80 ή του 90, που γινόντουσαν και γεμίζανε πλατείες ολόκληρες, όπως η Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, τα θυμάστε στη Θεσσαλονίκη, θυμάστε τις μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνανε τώρα. Τα συγκεντρώσεις... στα μπαλκόνια και όλα αυτά τα παραλειπόμενα. Τα λεωφορεία. Πάντως αυτές οι εκλογές απολύονται σκηνοθέτες, γιατί δεν κάνουν καλά πλάνα. Έχουμε περάσει το αντίθετο. Τότε είχαμε καλή σκηνοθεσία. Ό,τι και να κάνεις, όσο καλό σκηνοθέτης να είσαι, 5 άτομα πόσο να τα κάνεις. Θα τα κάνεις 10, θα τα κάνεις 15. Πρέπει να μάθει να τραβάς πλάνα από τις σωστές γωνίες, Δημήτρη. Πολύ κλειστά τα πλάνα. Πολύ κλειστά τα πλάνα. Ο οπερατέρ πρέπει να τραβάει πολύ κλειστά πλάνα. Ο οπερατέρ εδώ, ο δικός μας ο Χρήστος Τσίρος, συμφωνεί. Υπάρχει τρόπος, λέει. Έτσι, έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Γεια σας.